Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Είστε χαρούμενοι? Είστε καλά? Έχετε κέφια? Πολλά. Έτσι πολλά. Πάρα πολλά. Έτσι κέφια. Πρέπει. Και κυρίως κέφια για μαγειρική, για μυρωδιές. Αν μη τι άλλο, έτσι. Και τι σας έχουμε φτιάξει σήμερα? Και σήμερα σας έχουμε υπέροχα πράγματα, καταπληκτικές συνταγές. Έχουμε. Πάμε την αρχή να πούμε τι έχουμε. Από την αρχή να πούμε τι έχουμε. Γρήγορα, έτσι, γρήγορα να πούμε στην κουζίνα, γιατί το βλέπω εδώ πέρα και μου έχει. Ένα αλμυρό κέικ. Ένα αλμυρό κέικ με. Με κοτόπουλο. Και. Και πιπεριές. Και πιπεριές. Κέικ με κοτόπουλο και πιπεριές. Αυτή όλη η ιστορία μερικές φορές ακούτε τώρα εσείς αλμυρό κέικ. Περίεργο ακούγεται αυτό, ναι. Και εγώ ναι, αυτό δεν ήθελα να ακούσω. Λοιπόν, άρα λοιπόν μπορείτε να σκεφτείτε ότι είναι μία πίτα χωρίς φύλλο. Και είναι με ζυμάρι. Και έχει μια ζύμη, ναι. Έχει ένα μείγμα που έχει αλεύρι. Θα το δείτε. Είναι τρεις κινήσεις, είναι πραγματικά τρεις κινήσεις, αλλά δεν υπάρχει. Πιο ωραίο σνακ για τα πιτσιρίκια στο σχολείο. Για το μεσημεριανό σας με μια πολύ ωραία σαλάτα, για το απογευματινό σας, δεν ξέρω, ανάλογα. Γιατί όχι, για όλη την ημέρα. Για όλη την ημέρα. Επίσης λοιπόν, σήμερα σας έχουμε κρουασανάκια Ανατολής. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Έτσι διάβασα, έτσι λέω. Κρουασανάκια Ανατολής. Πες μας τι είναι. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε, εντάξει, γιατί είναι Ανατολής τα κρουασανάκια? Γιατί έχουν μια γέμιση που μυρίζει Ανατολή. Ούτως ή άλλως είναι και αυτό το σχήμα του κρουασάν, έτσι, που αυτόματα μας πάει σε Ανατολή. Δεν είναι τα κλασικά κρουασάν όμως. Γλυκό ή αλμυρό? Γλυκό. 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 Αυτό είναι γλυκό. Ωραία. Ναι. Θα το δούμε στην πορεία. Θα σας αρέσει πάρα και πολύ. Πού θα μας ταξιδέψει σήμερα, Ντίνα Νικολάου? Δυνατές συνταγές. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε στο Νεοχώρι Χαλκιδικής. Πάντα στην πρώτου Άθου περιοχή, εκεί που κάναμε το μεγάλο ωραίο ταξίδι. Και πρόσεξε να δεις. Εκεί οι Ιωσήφ φτιάχνουν φασόλια, έτσι, με το περίβλημα τα φασόλια, που τα λένε λουβίδια. Φρέσκα φασολάκια δηλαδή. Τα οποία τα στεγνώνουν. Λουβίδια. Ναι. Και αφού τα στεγνώσουν και είναι αποξηραμένα μαζί με το εξωτερικό, μετά τα κάνουν λαδερά. Και γίνεται λαδερό. Μια συνταγή εξαιρετική. Πολύ ενδιαφέρον. Αφού γίνεται, θα το δούμε. Είμαστε στο Νεοχώρι, σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό. Αυτή είναι η μπουρλιά, όσες δεν ξέρω. Πώς τα λένε αυτά τα φασόλια? Λουβίδια. Πάμε πίτα, πίτα. Και η καλμυρό. Ιωσήφ, με κοτόπουλο και πιπεριές. Επειδή το έχει πάρα πολύ στις κοπές, πραγματικά δηλαδή, αναλαμβάνει το ρόλο γενικά ό,τι έχει σχέση να κάνει με κοπές στην εκπομπή. Από εδώ και πέρα θα βλέπετε μόνο τον Ιωσήφ να το κάνει. Οπότε έχουμε το κοτόπουλο που είναι κομμένο σε μπαστούνάκια και θα τα κόψουμε σε πιο μικρά κυβάκια. Ιωσήφ, δικό σου. Κοτόπουλο σε κυβάκια. Πάρε ύφος, ξέρεις. Όση ώρα ο Ιωσήφ με πολύ τέχνη και περίσσια χάρη κόβει το κοτόπουλο. Μάλιστα. Εμείς πάμε να ζεστάνουμε λίγο λάδι, ελαιόλαδο πάντα, και να σοτάρουμε κρεμμυδάκι. Έπρεπε να σου είχα αφήσει και τα κρεμμυδάκια όλα. Όλα, όλα έπρεπε να μου τα αφήσει εμένα, να κόβω εδώ πέρα. Αλλά δεν θέλω συνέχεια να κόβω. Θέλω να βρει και εγώ να ξέρω. Να βλέπω και τη συνταγή. Εντάξει. Γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε κρεμμυδάκι φρέσκο. Μ' αρέσει πάρα πολύ εδώ το κρεμμυδάκι το φρέσκο, το ψιλοκομμένο. Αν έχετε δυσκολία και δεν μπορείτε να βρείτε, θα βάλετε ένα μέτριο κρεμμύδι ξέρω, πάντα ψιλοκομμένο. Σοτάρετε στο ελαιόλαδο. Ποιο άλλο υλικό είπαμε ότι έχει μέσα, Ιωσήφ? Πιπεριά. Λοιπόν, τις πιπεριές θα τις σοτάρουμε εδώ. Εδώ βλέπω ότι έχεις βάλει κόκκινη. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι πιπεριά έχουμε. Μπορούμε να βάλουμε και πράσινη. Και πράσινη βάλουμε σε μπαστούνάκια. Ξέρεις τι γίνεται, το κόκκινο χρώμα της πιπεριάς δίνει πολύ ωραίο χρώμα και στο αλμυρό κέικ. Δένει και χρωματικά δηλαδή. Τώρα, αν δεν έχετε πιπεριά φλωρίνης κόκκινη και δεν είναι βάλουμε η εποχή και θέλετε να βάλετε οπωσδήποτε πιπεριά, μπορούμε να βάλουμε πιπεριά φλωρίνης που είναι σε βαζάκι. Μ' αρέσει και αυτό. Που είναι διατηρημένη στο. Δεν θα γλυκίζει όμως μέσα στο κέικ. Ταιριάζει πολύ ωραία. Θα βάλουμε τυράκια, θα βάλουμε αλάτια πιπέρια, οπότε θα το σώσουμε. Λέμε τώρα σε μια. Τυρί, τι τυρί προτιμάμε. Άσπρο τυρί. Ναι, όχι, θέλει ένα κίτρινο τυρί. Κίτρινο τυρί. Γραβιέρα, αν δεν έχετε, μπορείτε να βάλετε κασεράκι ή ακόμη και ένα έμενταλ, αλλά νομίζω ότι η γραβιέρα δίνει αυτό ακριβώς που θέλουμε. Αρχίζει αυτό και μαραίνεται. Εδώ. Πάντα βάζουμε λίγο το. Είσαι έτοιμος εκεί, Ιωσήφ?
όχι, είμαι. Κοτόπουλο. Φιλέτο. Ή μπορούμε να βάλουμε γαλοπούλα φιλέτο. Προσθέτουμε. Παρακαλώ, ωραία. Είναι εντάξει. Ναι, ναι, τέλεια. Θέλετε να το ελέγξετε πρώτα. Όχι, όχι. Μπορείτε. Χωρίς πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς το ελέγξαμε όλοι μαζί, Ιωσήφ, έτσι. Είναι επιθετικός ευγενίας αυτός. Το ελέγξαμε, ναι. Ναι, οκ. Okay. Επιθετικός ευγενίας. Έτσι. Ωραία. Ανακατεύουμε, έτσι. Ανακατεύουμε. Να πάρει χρώμα, σε δυνατή φωτιά εδώ μπορείτε να δουλεύετε, να πάρει χρώμα αυτό και να ενωθούν. Να ενωθούν λίγο. Πάντα, κάνε. Να ενωθούν λίγο τα αρώματα με το κρεμμυδάκι το φρέσκο. Βάζουμε πιπεράκι εδώ. Έτσι. Α, περίπου, τα αφήνουμε κανένα πεντάλεπτάκι δηλαδή. Πιο λίγο, μόλις πάρει χρώμα. Σ' αφήνω εσένα εδώ να πάρει αυτό χρώμα. Και εγώ θα μετακινηθώ, αφού πάρω έναν αυγοδάρτη, εδώ. Και πάμε να ετοιμάσουμε τη βάση, με την οποία βάση φτιάχνουμε τα πιο πολλά αλμυρά κέικ. Λοιπόν, και τι έχει αυτή η βάση. Είναι μία βάση με αυγά, πάρα πολύ απλά, θα δείτε, τρία αυγά. Αυτά τα υλικά που σας δίνω εδώ επαναλαμβάνονται και τα βρίσκουμε σε όλα τα αλμυρά κέικ. Το μείγμα που έχει ο Ιωσήφ μέσα στο τηγάνι. Γιατί με έχεις για τις βαριές δουλειές εδώ πέρα, γι' αυτό. Τι θέλεις να κάνω, να κάνω και τα δύο μαζί. Έλα. Θα πάω έτσι. Μια χαρά τα καταφέρνεις. Μια χαρά τα καταφέρνεις. Δεν γίνεται με τα αριστερό, είμαι δεξής. Έμα. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν. Θα βάλουμε και αυτά μέσα. Χτυπάμε τα αυγά. Χτυπάτε τα αυγά και μπορούμε να προσθέσουμε την ώρα που, όπως χτυπάτε τα αυγά για την ομελέτα, έτσι. Το γάλα. Γάλα φρέσκο, η γάλα ευαπορέ αραιωμένο. Λίγο από το μετρημένο ελαιόλαδο. Και αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και λίγο baking powder. Κλεινώ. Και τώρα έχει πάρει ωραίο χρώμα. Ναι, περίπου. Θέλει λίγο ακόμη τότε. Ναι, νομίζω ότι μπορείς να κλείσεις όμως σιγά σιγά για να έχει κρυώσει να το προσθέσουμε. Ενώνουμε λοιπόν το baking powder με το αλεύρι. Τώρα θα μου πείτε γιατί από τη στιγμή που βάλαμε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του βάλαμε και baking powder, διότι εδώ τα υλικά που θα προσθέσουμε, τα υλικά του τηγανιού, ναι, έχουν πάρα πολύ όγκο και είναι πάρα πολύ βαριά. Άρα σημαίνει πως δεν θα αφήσει το μείγμα να φουσκώσει. Πρέπει να το ενισχύσουμε. Οπότε το βοηθάμε με το baking. Με το baking. Μάλιστα. Εδώ, πολύ απλά ανακατεύουμε τα υλικά και κάνουμε, έχετε με ένα μείγμα που μοιάζει λίγο με αυτό το μείγμα του κέικ του γλυκού. Αυτό που ξέρετε, το κλασικό κέικ που φτιάχνετε όλοι. Έτσι. Αυτή ήταν η βάση. Αυτή τη βάση τη βρίσκεστε για όλα τα αλμυρά κέικ. Αυτό θέλω να θυμάστε. Αυτό μόνο είναι. Ναι, ναι. Αυγά, γάλα, ελαιόλαδο, αλεύρι, baking powder. Εδώ τώρα. Δώσ' μου μια σπατουλίτσα, Ιωσήφ, από σιλικόνη που έχεις δίπλα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα ενώσουμε. Θα βάλουμε τη γραβιέρα ή ένα άλλο τυράκι κίτρινο που εσείς θέλετε. Σε σκέφτομαι, αυτό είναι και πολύ ωραίο ανάμεσα στο πρωινό και στο μεσημεριανό. Μπράβο, δεκατιανό. Το δεκατιανό. Λίγο πριν εκεί, πριν να φας, που πεινάς και λες κάτι. Έχεις να τσιμπήσω. Έχεις δίκιο, αλλά είναι και πολύ ωραία πρόταση για το μεσημέρι όταν θες να φας. Και για τα παιδιά ένα στο κομμάτι, σχολείο. Ναι, ένα κομμάτι από αυτό το αλμυρό κέικ που έχει τα πάντα μέσα. Πολύ υγιεινό, από έχει μέσα και το κοτοπουλάκι. Ωραία λοιπόν, εδώ είμαστε έτοιμοι. Ωραία, αφήνετε λίγο αυτό το μείγμα εσείς στο σπίτι σας να κρυώσει. Εμείς θα το προσθέσουμε κατευθείαν, Ιωσήφ, μέσα εδώ στο μείγμα που έχω κάνει. Και δεν χρειάζεται να το περάσετε, να αφήσετε τα λάδια και όλα αυτά. Είναι το λάδι το μετρημένο αυτό που έχει. Και απλά, εδώ έτσι, λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Λίγο αλάτι. Ιωσήφ, σε παρακαλώ. Ωραία. Αυτό εδώ είναι το μείγμα μας. Και η άνεση με αυτή τη συνταγή είναι ότι κρατάτε την δομή και βάζετε εσείς ό,τι υλικά θέλετε. Ωραία. Πάλε λίγο λαδάκι και εδώ, με ένα πινελάκι. Αυτό, έτσι, τόσο γρήγορα. Αυτό ήταν η όση. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Μία φόρμα για κέικ, μία φόρμα για κέικ, μακρόστανη ή μία στρογγυλή φόρμα ή ένα ταψάκι. Μπορείτε δηλαδή να το κάνετε σε στυλ πίτας και όχι σε στυλ κέικ. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Α, μπορούμε να το βάλουμε σε οτιδήποτε. Σε ένα ταψάκι.
ή μπορείτε να το βάλετε και να κάνετε μικρά κεϊκάκια που είναι ατομικά και κάνουν εντύπωση και είναι πολύ ωραία ιδέα για παιδικά πάρτι και όχι μόνο. Για ένα μπουφεδάκι, ετοιμάζετε, βάλετε ας πούμε, τα κεϊκάκια τα αλμυρά. Μπορεί να είναι και πολύ μικρά, μπορεί να είναι μινιατούρες, τα μίνι, τα τέλεια. Αναποδογυρίζουμε το κέικ μέσα στο καψάκι μας. Αυτό τώρα πες μου εσύ που ξέρεις τα πολλά. Το νου σου κατεβάζει. Το νου σου κατεβάζει. Με ποιο ζώδιο ταιριάζει. Για πες μου τώρα εσύ, γιατί εγώ χθες ήμουν με μια παρέα. Ναι. Και σε ρωτούσανε και με ρωτούσανε και μου λέγανε, φαγητά. Ναι, μου λένε, ξέρεις ότι αυτό γίνεται συνδυασμό ζώδια φαγητά. Λέω, παιδιά, εγώ από ζώδια δυστυχώς δεν ξέρω πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν ξέρω, εγώ δεν το... Από φαγητά τουλάχιστον. Εντάξει, έχουμε την κυρία Νικολάου. Υπάρχουν ειδικοί ίσως... θα μπορούσαν να ξέρει. Να... Και το έχουμε κάνει στο παρελθόν του συνδυασμού. Λοιπόν, εσείς αν ξέρετε, αν υπάρχουν κάποια φαγητά, γιατί κάτι το έχω ξανακούσει, ναι, αυτό και μου το λέγανε χθες. Οπότε και εσείς μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε, να μας πείτε. Τι ταιριάζει με τι. Δηλαδή... Τι ταιριάζει με τι, αν ξέρετε, με ποιοι πήγε. Τι σας αρέσει εσάς. Τι ζώδιο είσαι και τι σας αρέσει. Γενικά, μπορείτε να μας πείτε τις προτάσεις σας για ένα ζώδιο. Εγώ είμαι ζυγός. Εμείς και θα τα κρατήσουμε. Εγώ είμαι ζυγός, ας πούμε. Τι μου ταιριάζει. Για να δούμε. Εγώ πάντως έχω ανακαλύψει στον Ιωσήφ, ταιριάζουν όλα, παιδιά. Εγώ ταιριάζω με όλα τα φαγητά. Είμαι... ταιριάζουν όλα τα φαγητά. Γεννήθηκα με το. Είναι, παιδί μου, άνθρωπο που ταιριάζει να μπει στην κουζίνα. Τι να κάνουμε τώρα. 2, 11, 189, 19, 57 και 19, 58. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο και να μας πείτε εσείς τι ζώδιο είστε, τι σας ταιριάζει, τι θα θέλατε να δοκιμάσετε εδώ στην εκπομπή μας. Ωραία, θα θέλατε να φτιάξουμε. Ή θα στείλετε ένα email στο practores@papakistar.gr. Πάλι, ας κρατήσουμε το ίδιο μοτίβο του, την όλη ιστορία που άνοιξε θέμα σήμερα, Ιωσήφ. Τι να κάνουμε, ωραίο είναι αυτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλουμε τη συμμετοχή σας. Φαγητό και ζώδια. Και απ' την άλλη, σαφώς star.gr, για να δείτε όλα αυτά που κάνουμε εμείς εδώ κάθε πρωί. Φουρνίζεις και δεν ξεφουρνίζεις γιατί το έχουμε έτοιμο. Έχετε όμως προθερμάνει στο φούρνο στους 180 βαθμούς. Και ψήνεται για 40 με 45 λεπτά. Για 45. 40 με 45. Θα και το ισχύει δείτε... και αυτό για να δούμε αν είναι ψημένο που κάνουμε, που βάζουμε στην πίτα μέσα στο ζυμάρι, στο κέικ. Ισχύει. Και βλέπουμε αν είναι ψημένο. Ισχύει, μια οντογλυφίδα. Μια οντογλυφίδα. Μπορείτε να βυθίσετε την οντογλυφίδα, να δείτε αν βγει καθαρή. Αν και στα 40-45 λεπτά είναι έτοιμο αυτό. Τρώγεται ζεστό, τρώγεται κρύο, τρώγεται σε κυβάκια, τρώγεται σε φέτες και τρώγεται και ολόκληρο. Και τρώγεται και ολόκληρο. Το παίρνετε έτσι όπως είναι και κάνετε μια χαψιά. Είμαστε στο Νεοχώρι, σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό. Αυτή είναι η μπουρλιά, όσοι δεν ξέρουν. Πώς τα λένε αυτά τα φασόλια? Λουβίδια. Λοιπόν, βλέπεις, έχει μέσα ολόκληρα κομμάτια κοτόπουλου. Έτσι έχει γίνει. Εγώ θέλω από τη μέση, έτσι αυτό εδώ, δεν θέλω γωνία. Μου αρέσει και παραγγελιά. Εγώ θέλω από τη μέση. Τι ωραίο που είναι. Ναι, και πρόσεξε, είδες που υπάρχει την ιδέα αυτή, το κόβετε κομματάκια, γιατί είναι πολύ ωραία. Η ιδέα να είναι και κυβάκια. Και να έχετε, μπράβο, να έχετε ας πούμε καλές φίλους και αυτά για να δείπνο και να βγάλετε ένα απεριτίφ στην αρχή, ένα ουζάκι, ένα κάτι της και να έχει και από ένα κομμάτι. Είπαμε 180 βαθμούς για 45 λεπτά. Ναι, 40 με 45. 40-45, το τσεκάρετε εσείς. Θέλω να δείτε και το φούρνο σας, γιατί ο καθένας έχει μια σχέση με το φούρνο του. Πολύ νόστιμο. Ναι, πολύ ωραίο. Mm-hmm. Μπορείτε να ενισχύσετε βέβαια, έτσι, να βάλετε μέσα λίγη πάπρικα, να βάλετε λίγο κόλιανδρο. Θα δείτε εσείς να έχει λίγο άρωμα, αλλά εδώ επειδή έχει το άρωμα του μαϊτατού δυόσμου. Ξέρεις, σκέφτομαι τώρα, αυτό είναι και πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, με αυτές τις εποχές κρίσης που έχουμε, μπορούμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο σπίτι μας. Είναι πάρα πολύ απλό, πολύ γρήγορο. Εννοείται. Και να πάμε κάπου καλεσμένοι. Οικονομικό. Και να πάμε κάτι από τα χέρια μας, φτιάχνουμε, παιδιά. Από τα χεράκια μας. Και νομίζω θα εκτιμηθείτε όντως. Λοιπόν. Πάμε για break. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά όλους σας στέλνουμε εδώ γιατί μετά πάμε στο Νεοχώρι και κάνουμε με την κυρία Σουλτάνα λουβίδια λαδερά. Είμαστε σε ένα καταπληκτικό σκηνικό, το λέω σκηνικό γιατί αυτό μου θύμισε, είναι μια αυλή, Ιωσήφ, εσύ που είσαι άνθρωπος του θεάτρου θα σου άρεσε πάρα πολύ, που νόμιζες ότι πραγματικά το είχαν φτιάξει για να κάνουν μια θεατρική παράσταση. Ήταν η αυλή από ένα σπίτι, παιδιά. Επειδή... Από πολλά σπίτια, μάλλον. Α, και είναι σαν την αυλή των θαυμάτων, κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Και επειδή εγώ έχω δει τις πληροφορίες μου, μου έχουν πει ότι έχεις κάνει και θέατρο. Πού θα σε βάλω και θα λες μονόλογο εδώ πέρα.
στο θέατρο, εδώ, εγώ στην εκπομπή. Θα μονολογώ. Θα μαγειρεύεις και θα λες ένα μονόλογο. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Θα σου βάλω να λες μονόλογο. Γιατί εδώ στην κουζίνα μπορώ, Ιωσήφ. Αλλού με βάζει για μονόλογο. Στην κουζίνα θα σου βρω θέματα. Δεν με πειράζει. Είστε θεατές. Λοιπόν, όλοι εδώ, τα λουβίδια περιμένουν. Και η κυρία Σουλτάνα περιμένουν. Η κυρία Σουλτάνα. Μια κυρία Σουλτάνα. Θεά ήταν, τέλεια. Να. Στο Νεοχώρι, σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό. Αυτή είναι η μπουρλιά, όσοι δεν ξέρω. Πώς τα λένε αυτά τα φασόλια? Λουβίδια. Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε μετά το υπέροχο κέικ της Δίνας Νικολάου. Διαχειρός την Δίνα Νικολάου. Δίνα. Σου άρεσε? Μου άρεσε. Πολύ. Αλμυρό κέικ. Λοιπόν, και πάμε τώρα για Χαλκιδική. Για Νεοχώρι, κοντά στην Αρναία, σε ένα σκηνικό που σας είπα αυλής. Δεν είναι σκηνικό, αυλή. Αυλή είναι, αλλά τέλεια αυλή. Με πολύ κόσμο γύρω-γύρω. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Η κυρία Σουλτάνα μας έφτιαξε λουβίδια λαδερά. Πάμε. Τα λουβίδια, είπαμε, είναι φασολάκια αποξηραμένα. Θα τρελαθείς. Δες το κι εσύ. Και εγώ θα το. Μόλις έφτασα στο Νεοχώρι. Είναι ένα γραφικό χωριό στα βορειοανατολικά της Αρναίας, όμορφο, καταπράσινο, βελανιδιές, καστανιές, οξιές, καρυδιές, αρώματα και γεύσεις. Είμαστε εδώ για να γνωρίσουμε και μια τοπική συνταγή με ένα ιδιαίτερο προϊόν, τοπικό κι αυτό. Η κυρία Σουλτάνα έχει βάλει την ποδιά της, έχει ετοιμαστεί και μας περιμένει. Πάμε να την βρούμε. Παντοπολίων εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Αυτό κερδίζεται. Είμαστε στο Νεοχώρι, σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό που είναι πραγματικά μέσα στο πράσινο. Έχω μαζί μου την κυρία Σουλτάνα. Καλημέρα, Σουλτάνα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Καλώς σας βρήκα. Ευχόμαστε καλές δουλειές να έχετε. Ευχαριστούμε και πολύ. Και εσείς και εμείς εδώ. Θα σας και δείξουμε. Εσείς να είστε καλά, ναι, με υγεία πάντα, έτσι να σας βρίσκουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχαριστώ, ναι, πολύ που με βάλατε στα σπίτια σας. Και με δεχτήκατε σε μια... Είναι πραγματικά οι αυλές σας εδώ είναι σκηνικό. Η κυρία Σουλτάνα θα μας δείξει μια πολύ ωραία συνταγή. Το ωραίο της συνταγής είναι ότι έχει να κάνει με ένα τοπικό προϊόν, με αυτά τα απλά, τα σοφά υλικά της ελληνικής φύσης, που με τρία υλικά κάνει σφαγάκι. Εδώ στην περιοχή, πώς τα λένε αυτά τα φασόλια? Λουβίδια. Λουβίδια. Τα λουβίδια. Τα λουβίδια είναι. Έχει μια διαδικασία. Αυτό θα μας δείξει τώρα η κυρία Σουλτάνα. Μαζεύουν τα λουβίδια, έτσι, όταν είναι έτσι ξερά, έχουν ξεραθεί ήδη. Ναι, λίγο μαραίνονται. Λίγο μαραίνονται. Και τι κάνεις τώρα, Σουλτάνα μου? Και τα περνάμε στην κλωστή. Έχει κλωστή και βελόνα. Και τα περνάει ένα-ένα. Είμαι και μοδίστρα και το... Είσαι και μοδίστρα και φαίνεται αυτό. Και ξέρω από τη βελόνα. Οι άλλες που δεν είναι μοδίστρες όμως, που φαντάζομαι τα καταφέρνουν. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Δηλαδή τώρα, Σουλτάνα μου, για να καταλάβω. Όλες εδώ οι νοικοκυρές, το Νεοχώρι. Ναι. Όλες κάνετε αυτά εδώ, τα...
πώς να τα για πούμε τα έχουν τώρα. Για το χειμώνα. Πώς γιατί τα το λέτε χειμώνα δεν έχει φρέσκα. Δηλαδή. Λουδίδια. Ναι, πώς το λέτε αυτό το. Το σπουρικό μπουρλιά. Μπουρλιά, ποιο είναι το μπουρλιά. Αυτό το. Τα μπουρλιάζουνε. Α, τα μπουρλιάζω. Άρα λοιπόν η δράση, η διαδικασία αυτή τώρα που κάνει η Σουλτάνα λέγεται μπουρλιάζουν. Μπουρλιάζουν λοιπόν τα λουβίδια και τα αφήνουν στον ήλιο να στεγνώσουν. Να στεγνώσουν για το χειμώνα. Πόσο δηλαδή στεγνώνουν, όταν λέμε. Α, δηλαδή, στεγνώνουν πολύ να γρήγορα. Αυτά. Να λιαστούν, να ξεραθεί το αυτό, να είναι ξέρω. Μια-δυο μέρες. Έχει πριν, ναι, παραπάνω θέλει. Και πού τα απλώνετε, έξω στο σπίτι. Έξω στη σκιά. Δηλαδή, άμα περάσω έξω από τα πιο πολλά σπίτια, θα δω ναι. τα λουβίδια ναι. να κρέμονται έτσι. Ναι, ναι. Τώρα οι νέες βέβαια δεν τα ξέρουν, άμα έχει. Να τα δείξετε τώρα αυτά, Σουλτάνα μου, και στις νέες. Ναι, βέβαια. Έχει παραγωγή το χωριό ακόμη μεγάλη από αυτά. Ε, όχι πάρα πολλά, αλλά άρχισαν να βάζουν τώρα γιατί τα πράγματα έσφιξαν. Έτσι. Αυτή είναι η μπουρλιά, όσοι δεν ξέρουν. Αυτή είναι η μπουρλιά. Δένουμε την ναι. μπουρλιά. Αυτό το στεφανάκι το λέτε μπουρλιά, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. ναι. Μάλιστα. Μπουρλιά. Το δένουμε. Ναι, ναι. Και καλά. Έτσι. Στερεώνεις τώρα, κλείνεις δηλαδή εδώ με κόμπο. Ωραία. Και έχουμε στο σπίτι και τώρα ένα καρφάκι, το κρεμάσει εκεί και ξεραίνεται αυτό. Έξω από το γιατί σπίτι. Αυτό ήταν οι νοικοκυρές όλες, γιατί το χειμώνα τι θα έτρωγαν, πού θα βρίσκαν τα λουβίδια και τα φρέσκα τα φασουλάκια. Κάνανε κουμάντο. Ορίστε η ξηρή μπουρλιά, αυτή είναι όσοι δεν ξέρετε. Κουδουνάκια πέφτουν κι όλα. Λοιπόν. Λοιπόν, μως εδώ μια χαρά. Τώρα, οι πιο πολλοί τι φανταζόμαστε, ότι από τη στιγμή που θα ξεραθεί, θα πάρουν μέσα τον το ξεσπουριά, ξεσπυρίσουν, θα πάρουν δηλαδή το σπυρί, το φασόλι και να κάνουν φασολάδα ενδεχομένως. Όχι, όχι. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Τι κάνετε, πείτε μου. Όπως είναι αυτό, ναι. το βάζω μέσα στην κατσαρόλα, να δείξω εδώ. Μουσκεύει. Οκ, okay, το έχουμε, εμείς το έχουμε έτοιμο, ναι. μουσκέψει. Πόση ώρα, πόση νύχτα, πόσες νύχτες έχει μουσκέψει. Από βραδύ τα βάζουμε, από το βράδυ. Για να φτάνει τα μια νύχτα. Φτάνει. Λοιπόν, το μουσκεύουμε. Κράτησε το εσύ, Σουλτάνα μου, εγώ να δείξω. Ναι. Να δω αν έχει μαλακώσει αυτό. Μαλάκωσε, θα βράσει. Θα βράσει τώρα αυτό. Γιατί είναι το σπουρικό αυτό τέτοιο, αλλά δεν μπορείς να τα μαγειρέψεις. Είναι η κατηγορία αυτή. Είναι, δεν μπορείς να μπουρλιάσεις ό,τι φασόλι είναι. Όχι, αυτό έχει μόνο. Σπουρικό. Τα λέτε λουβίδια εδώ στο νέο χώρι. Ναι. Και σε γειτονικά χωριά τα έχουμε αυτά δεν ή ξέρω. Χαρακτηρίζει το νέο χώρι. Οπότε ξέρω και στην Αρνέα μπουρλιάζουν. Τώρα αλλού δεν ξέρω. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Τα βάζουμε στο νερό μία νύχτα. Ναι, μουσκεύουνε. Το πρωί σηκώνει την νοικοκυρά, τα στραγγίζει. Για να δούμε. Αυτό το νερό δηλαδή, Σουλτάνα, που στραγγίσαμε, δεν το χρησιμοποιούμε. Δεν το βάλεις πάλι με την κατσαρόλα. Όχι. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτά είναι ξερά, τα στεγνώνουμε στον ήλιο. Σωστά. Θα πάει μία μύγα, σκόνη και να φύγει η μυρωδιά, ας πούμε, από τα αυτά. Ωραία. Και η καθαριότητα. Πετάς, για καθαριότητα λοιπόν, τα νερό. Κάνουμε. Και θα χρησιμοποιήσεις άλλο. Μετά το στραγγίζουμε το νερό, βάζουμε τα υλικά, τα πάμε. Ακνίζουμε. Πάμε να το δείξουμε. Για πες τώρα τι θα βάλεις λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, βάζουμε τα λουβίδια να βράσουνε. Ρίχνουμε ωραία. Το λάδι. Ναι. Πόσο λαδάκι βάζεις τώρα. Ένα, αυτό το κανατάκι τώρα, πόσο μια χαρτοπιτσέτα. Έβαλες πάνω από μισό φλιτζάνι λαδάκι ναι, τώρα. Ναι, μια φλιτζάνα. Ελαιόλαδο. Ρίχνουμε την ντομάτα, ρίχνουμε το αλάτι. Όλα εδώ, έβαλες ντομάτα, έβαλες κρεμμύδι, έβαλες αλάτι. Πεπεράκι, μαύρο. Βάλε. Και κόκκινο αν έχετε θα βάλετε, έτσι μου είπε η Σουλτάνα. Ναι, βάζουμε και κόκκινο πεπέρι, τώρα ωραία. Δεν το έχουμε εδώ. Δεν πειράζει. Βάζουμε και κόκκινο. Και αυτό το πεπεράκι είναι τέλειο. Λοιπόν, το δυόσμο μετά στο γυρίζουμε. Μετά να τον βάλεις το δυόσμο, έτσι. Γυρίζουμε λίγο τα λουβίδια να. Τα τσιγαρίζεις λίγο τώρα όλα αυτά, ναι, τα λίγο. Για να νουστιμένει το κρεμμύδι, να πάρουν νουστιμένο. Και να μπει και το κρεμμύδι έτσι μέσα, να πάρει ναι, γεύση ναι, έτσι. Ναι. Είμαι, έχω μια περιέργεια βρε Σουλτάνα μου, να δω πώς θα μαλακώσει αυτό το εξωτερικό τώρα. Άμα θα φας, θα λες να πάω στο νέο χώρο να φάω λουδίδια. Λες, ε. Βάζω και το δυόσμο. Α, το βάζεις τώρα το δυόσμο. Ωραία. Μαζί να βράσω. Να, το νερό, σου έχω φέρει και νερό. Αυτό γίνεται και με κρέας αρμυρό το χειμώνα που αλατίζαμε από τα γουρούνια που σφάζαμε. Το συντηρούσατε έτσι, το διατηρούσατε. Το συντηρούσαμε για να έχουμε για αργότερα να φάμε. Και το βάζανε γιατί μέσα. Γιατί το κρέας ήταν πολύ δυσέβρετο. Λοιπόν. Να σου πω, Σουλτάνα μου, και βάζετε κομματάκια μέσα να νοστιμίνει, έτσι, για να έχετε νοστιμιά. Για να νοστιμίνει, ναι. Λοιπόν, εμένα έτσι μου αρέσει σκέτο πάντως. Σκέτο και λαδερό γίνεται ωραίο. Λοιπόν, αφού θα τσιγαριστούν, ρίχνουμε το νεράκι. Μάλιστα. Ίσα να το σκεπάσει. Θα τα σκεπάσει και θα δούμε στην. Μπορεί, άμα χρειαστεί.
σκεπάζουμε. Έλα, καπάκι. Και βράζουνε μία ώρα τουλάχιστον θέλω γιατί είναι ξερά. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Αυτό το περιμένω τόση ώρα. Τόση ώρα, βρε Σουλτάνα μου. Ναι, σε μία ώρα έγιναν τα λουβίδια. Ωραιότατα μου σχολίσαν. Με το λαδάκι του έμεινε. Με το έτσι λαδάκι έτσι πρέπει, στεγνά, δεν είναι ζουμερά αυτά. Τώρα να δω, αυτό θα έχει βράσει. Βέβαια, βράσανε, είναι εγγυημένα. Εγγυημένα. Και άφοβα, οικολογικά, ούτε ραντίσματα, ούτε τίποτα δεν μπράβο έχουν τα λουβίδια μας. Μπράβο, στο μπράβο, νεοχώρι. Μπράβο. Δεν ραντίζομαι στο νεοχώρι, ό,τι τρώμε είναι ράντιστα. Μπράβο λοιπόν στο νεοχώρι. Βέβαια, δοκίμασα και θα δεις. Ωραιότατα. Γλύκισμα είναι, βρε Σουλτάνα. Γεια στα χέρια αυτή πτάκια. Γεια στα χέρια σου, βρε Σουλτάνα. Αυτό είναι γλύκισμα. Γλύκισμα. Τι λες τώρα. Γλύκισμα. Πω, 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 πω. Πάρα πολύ ωραία. Και νόστιμο. Τι είναι αυτό που σας λέω. Ότι έχετε την αίσθηση και του όσπριου αλλά και του λαχανικού μαζί. Έμα του η φλούδα έχει άλλη. Δεν περίμενα ότι θα βράσει τόσο καλά το εξωτερικό. Βράσει. Έκανα λάθος λοιπόν. Έκανες λάθος. Mm. Είσαι σίγουρη, έτσι θα την πει στη συνταγή και θα είναι σίγουρη. Να σου πω. Μάλλον θα μου δώσει ένα τέτοιο για την Αθήνα, έτσι. Θα σε δώσω, πάρε και δύο. Και δεν δύο ολόκληρα παίρνω. Λοιπόν, Σουλτάνα, θα μπουρλιάσουμε άλλα εμείς εδώ στο νεοχώρι. Είσαι φοβερή, εγώ θέλω αυτά που τα έχετε μπουρλιάσει. Ναι. Να σε φιλήσω, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Είσαι και τέλεια. Εγώ ευχαριστώ. Είσαι τέλεια. Χάρηκα που σε γνώρισα. Άντε, το παρεάκι, ένα χειροκρότημα εδώ τώρα, έτσι. Σε παρακολουθάω στην τηλεόραση και μ' αρέσεις πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ε? Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Και καλές δουλειές εύχομαι. Πάντα και πάλι ορίστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σουλτάνα. Κυρία Σουλτάνα. Την ωραία συνταγή. Τι ωραία που τα κρεμάνε έτσι, τα λουβίδια. Εντυπωσιακό. Έτσι. Εντυπωσιακό πολύ και το σκηνικό, όπως είπες εκεί, τα η απλή ήταν πάρα πολύ. Όλο το χωριό γύρω. Πόσος κόσμος παρακολούθησε. Ήμασταν όλοι μαζί. Πολύ κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Για μια ακόμη φορά ευχαριστούμε τη Μαρία Πάπα για την πραγματικά την άψογη και οργάνωση αυτή τη αποστολή και όλου εσά που μα βοηθήσατε, που μα μαγειρέψετε, που μα ανοίξετε τα σπίτια σα. Που μας φιλοξενήσατε, που μας χαμογελάσατε, καλά. Γιατί πολύ χαμόγελο. Πολύ και χαμόγελο από τον κόσμο και αγκαλιές. Και... Μ' αρέσει να το λέω. Αγάπη, αγάπη. Και το εισπράττουμε καθημερινά από εσάς, από εσάς. Και με σας τα μηνύματά σας, με τα τηλεφωνά σας, με τα email σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς λοιπόν θα σας δείξουμε και εμείς κάτι αγαπησιάρικο και θα κάνουμε κρουασανάκια ανατολικά. Και πάμε λοιπόν να αρχίσουμε. Ο Ιωσήφ θα ασχοληθεί με τη γέμιση. Αυτή είναι η γέμιση μου. Αυτή τα τελευταία είναι τη επάλυψη. Ωραία. Πες μας λοιπόν, Ιωσήφ, τι θα έχουν οι γέμιση, τι θα έχει η γέμιση για αυτά τα κουρασανάκια. Η γέμιση βλέπω έχει εδώ πέρα. Δεν τα έχω κάνει. Αυτό είναι μπισκότο. Mm-hmm. Μπισκότο, δεν είναι. Mm-hmm. Τριμμένο. Είναι μπισκότο. Το έχουμε τριμένο. Περάσει από το μούλτι. Τι μπισκότο. Είναι μπισκότο. Εδώ είναι πτυμπέρ. Πτυμπέρ. Αλλά μπορείτε εδώ να βάλετε ένα άλλο μπισκοτάκι που σα αρέσει. Καριδάκι. Το έχουμε κοσκινήσει αυτό. Όχι, απλά το έχουμε πολιτοποιήσει. Το έχουμε βάλει στο μούλτι. Ωραία, έχουμε το αμυγδαλάκι μας, σπασμένο. Το καρύδι. Καρύδι, αμυγδαλό. Άντε. Έχουμε σταφίδα, ψιλοκομμένη. Σταφίδες τις οποίες έχουμε ψιλοκόψει. Ωραία. Και να βγάλει αυτό έτσι μέσα το ζουμάκι που έχει και να κολλήσει με τα άλλα υλικά, κακάο και κανέλα. Κακάο και κανέλα. Ωραία. Ωραία, πάμε να κάνουμε τη ζύμη, γιατί όλες οι ιστορίες αυτά τα κουρασανάκια είναι η ζύμη. Αλεύρι κοσκινισμένο, στο οποίο θα βάλουμε ένα αυγουλάκι που θα το χτυπήσουμε. Έτσι λίγο, πολύ λίγο, να σπάσει ο κρόκος. Εγώ παράλληλα κάνω και τα μπάρω όλα εδώ πέρα. Όλα αυτά, Ιωσήφ, και τα ανακατεύεις καλά. Τριμμένο. Βάζω εδώ στη μέση το αυγό. Καριδάκι. Παίρνω βούτυρο ή μαργαρίνη και με τα χεράκια το απλώνω γύρω-γύρω. Έτσι. Ωραία ζύμη, τέλεια ζύμη. Τη δοκίμασα εκτός από τα κρουασανάκια και την έβαλα και σαν βάση για μια τάρτα γλυκιά. Έγινε κουκλίτσα. Παρακαλώ. Όλη αυτή. Βάλε τη μισή και θα ελέγξουμε γιατί μετά πώς χρειαστεί. Είναι αρκετή, έχεις δίκιο. Μετά, αλλά χρειάζεται γιατί γίνονται ιδιαίτερα κανελάτα, ξέρεις, είναι ιδιαίτερα αρωματισμένα. Θα το τρίψετε με το χεράκι το ζυμαράκι, έτσι να πάει μέσα το αυγό και η μαργαρίνη
να πάει παντού, να υγροποιήσει. Μ' αρέσουν αυτές οι ζύμες που μας δείχνεις, έτσι είναι πολύ απλές. Και εμένα μ' αρέσουν. Πολύ νόστιμες. Και εμένα μ' αρέσουν. Και ξέρεις, όταν σ' αρέσει κάτι, είσαι αυτόματα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το φτιάχνεις καλά, πάντως το ευχαριστιέσαι τόσο πολύ. Λοιπόν, πάμε. Η ζύμη, τώρα. Είπαμε, είναι και το τέλειο αγχολητικό εκεί. Ρίχνεις. Ζυμώνεις. Ζυμώνεις. Τι θέλεις. Και όλα. Μαγιά ξέρει. Μαγιά ξέρει. Πάλι. Πολύ. Δεν σε βλέπω πολύ σίγουρη. Όχι, είμαι 100% σίγουρη. Είναι δοκιμασμένη η συνταγή. Ό,τι θα δίνουμε εδώ είναι δοκιμασμένο, να ξέρετε. Γάλα και τη ζάχαρη. Είναι μια γλυκιά ζύμη. Μπισκότο, βρε παιδιά. Μπισκότο, σας λέω. Λοιπόν, παίρνεις εδώ το νεράκι και μου βάζεις λίγο για να το ορίζουμε. Ξέρουμε ότι είναι δοκιμασμένη η συνταγή σου. Βάλε λίγο ακόμη. Μας στέλνουν οι τηλεθεατές στα email τους και στα τηλέφωνα, μας το λένε. Γιατί το θέμα είναι να πετυχαίνει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για κάτι να ζυμώσουμε, να δούμε τώρα πώς είμαστε εδώ, Ιωσήφ. Εσύ το έκανες αυτό μετά, ξέρεις, θα το κάνεις, θα το δουλέψεις όσο μπορείς. Βάλει λίγο νεράκι μέσα. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Ένα υγρό δεν έχει. Θέλει υγρασία να το δεις να. Νομίζω θα σου φτάσει. Μετά θα βγάλει και. Θα πάρεις ένα γαντάκι να βάλεις και το χεράκι. Να το δουλέψεις, να το κάνεις ένα μείγμα αυτό, να φανταστείς. Να γίνει που ένα. Να κολλάει. Έτσι. Μπράβο. Μάλιστα. Να πλάθεται. Βάλει λίγο νεράκι εδώ, Ιωσήφ. Πού να πρώτα βάλει νερό. Μία. Έρθω νερό. Έλα. Ορίστε. Ωραία. Και εσείς στην κουζίνα βάζετε έτσι μουσική, δυναμώνετε. Να έχετε κέφι. Με μπρίο. Με μπρίο. Πάρτε και το φαγητό, ρίξτε του και καμιά. Τι να ρίξω. Μια γυροβολιά, καλό θα του κάνει. Ναι. Συνεχίζουμε εδώ και θα προσπαθήσουμε να το ζυμώσουμε. Να μην είναι και πάρα πολύ νερό. Όχι, νομίζω ότι είναι εντάξει. Λίγο. Βάλε γαντάκι για να μπορείς να το ρυθμίζεις, να βλέπεις. Πήγα να τα αποφύγω από τα γάντια. Βάλε γαντάκι, αφού τους έρθει το χρειαστεί. Με το ζόρι και να μου βάλεις γάντια. Θα βάλω γάντια, ωραία. Θα βάλω γαντάκι. Τι να σου κάνω. Μπορώ να σου χαλάσω χατήρι, εγώ εσένα. Εγώ για σένα τώρα. Μπορώ να σου χαλάσω χατήρι. Λοιπόν, βάζουμε το γαντάκι μας. Για να κάνουμε και τη ζωή μας πιο εύκολη. Πάμε. Ή εγώ έχω μεγάλα δάχτυλα. Έχεις πάρει τα δικά μου γάντια. Επίτηδες μου το έχεις κάνει. Πάλι επίτηδες. Ωραία. Λοιπόν, να το ζυμαράκι σας. Να το ζυμαράκι σας. Εύκολο. Λένε από το κοντρόλ ότι δεν πρέπει να έχω παράπονο και ότι μέχρι στα όπα. Καλά λέει το κοντρόλ. Είδες, όλος ο κόσμος το ξέρει. Εσείς τι λέτε. Εσύ παραπονιές. Και μόνο να φανταστείς, Ιωσήφ, ότι κάθε μέρα σου μαγειρεύω και τρως. Αυτό δεν βέβαια είναι. Ναι. Δεν έχω κανένα παράπονο. Και όχι μόνο τρώω, αλλά και καλοτρώω. Έχω πολύ νόστιμα φαγητά και τρώω, αλλά αυτό είναι και κακό. Το έκανες πολύ ωραίο. Τι. Είναι και πολύ τώρα κακό. Θα μου χρεώσει τα παραπανήσια στο τέλος της σεζόν. Ξέρετε. Θα αρχίσουμε μετά τα Χριστούγεννα να τον αδυνατίζουμε πάλι. Να κάνουμε φαγητά, ξέρεις, ειδικά, διέτης. Λοιπόν, αυτό ήταν. Όσο μπορείτε να το ζυμώσετε, καλό θα είναι τώρα αυτό το ζυμαράκι. Δεν θέλει πάντως να το περιμένετε. Αυτό που θέλει είναι να έχετε μια ζυγαριά δίπλα σας, εκτός αν αυτή η ιστορία με το μάτι δουλεύει πολύ καλά στα δικά σας μάτια. Θα πρέπει να χωρίσετε τη ζύμη σε μπαλάκια των 30 με 40 γραμμάρια το κάθε ένα μπαλάκι, έτσι ώστε όλα τα κρουασάν να είναι ισομεγέθη. Για πάμε, Ιωσήφ, να το κάνουμε αυτό. Χωρίζουμε σε μπαλάκια για να είναι. Ναι, για πάρε να δω. 30, 40, ξέρω. Εμείς θα πούμε γύρω στα 35 να έχουμε μέσω όρο. Πόσα περίπου θα κουρασανάκια. 35 γραμμάρια εννοείς ή 35 κουρασανάκια. Ναι, το κάθε μπαλάκι. Όλο αυτό το ζύμι. Ναι, βγάζει, εκεί γύρω στα 30 βγάζει. Ωραία. Για πάμε να δούμε. Τι λέει, βρε Ιωσήφ. Λέει 0. Τώρα λέει 58. Έλα τώρα, δεν μπορεί να είναι 58 αυτό. Είναι. Για να δω. Παιδιά, είναι 58. 57,5 είναι. Πέρα να βγάλω λίγο. Χάνει μισό γραμμάρι. Θα πάμε γύρω στα 40. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι ώστε όλα. Ωραία. Άρα περίπου είναι με το μάτι μετά τα κάνουμε. Μην μετράμε τώρα ένα-ένα-ένα. Με το μάτι, ναι. Με τι θα τα καθόμαστε να μετράμε από την. Κανονικά έτσι θα ζυγαριά. Έτσι θα. Δεν σου πω, βλέπεις κάτι.
Εδώ τι έχει γίνει. Καλά τώρα. Ζήγησε εσύ. Ζήγησε εσύ, αλλά περίμενε, γιατί εδώ έχουμε θέμα. Τραγούδησε μου λίγα γαλλικά, ρε παιδάκι μου. Τραγούδησε μου λίγα. Τόσα χρόνια στην Γαλλία, τι έκανε, μόνο μαγείρευε, δεν τραγουδούσε εκεί στην κουζίνα σου. Τραγούδησε μου. Πε μα λέει κάτι γαλλικά. Πε μα κάτι στα γαλλικά. Πε το γαλλικά. Πε το γαλλικά. Ζήγησε και τραγούδα. Τέλεια χώρα αυτή, ε. Καταπληκτική. Να σου πω, πηγαίνω έρχεσαι Γαλλία, ξέρει τι λέω, έτσι. Πηγαίνω ερχόμουν. Είχα κάποτε κάτι ταξίδια έκανα. Παρίσι. Πάρα πολύ ωραία, Παρίσι. Ναι. Παρίσι. Αλλά δεν έτυχε ποτέ να πάω στο μαγαζί σου. Δεν το ήξερα. Ταξιδεύες επαγγελματικά. Ναι, και για αναψυχία και, αλλά και για επαγγελματικά. Είχα έτσι να. Πήγαινα αρκετά σπορώ στο πρώτο. Ωραία λοιπόν. Καιρό να σκίσει πάλι να πηγαίνω έρχεσαι. Εντάξει. Ζήγησε. Χωρίσαμε λοιπόν τη Ζήμη σε μπαλάκια τα οποία προσπαθήσαμε να είναι γύρω στα 40 με 45 γραμμάρια. Τα ψιλοκαταφέραμε. Παίρνουμε το κάθε ένα μπαλάκι και το ανοίγουμε σε πιταράκι. Θα πάρετε από ένα πλαστάκι μικρό. Έτσι. Πάρουμε λίγο αλευράκι. Και να κάνετε μικρά κουρασανάκια. Θέλετε τώρα να κάνετε πιο μεγάλα, μπορείτε. Πώς μου αρέσουν αυτά τα πλαστράκια εδώ πέρα. Έχει πολύ πλάκα, έτσι. Εν τω μεταξύ, είναι παιδικά, έτσι, έχεις την αίσθηση. Το κάνεις πολύ ωραία τη γέμιση. Ότι αυτή η γέμιση είναι κουκλίτσα. Στρογγυλό πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνει αυτό. Στρογγυλό. Και λεπτό το φύλλο. Όσο σου έδωσα, αφού είναι 30 γραμμάρια δεν μπορεί να το κάνεις. Να το ανοίξουμε καλά, δηλαδή. Ναι. Να ανοίξει. Βάζετε λοιπόν τη γέμιση στο εσωτερικό. Ωραία. Κλείνουμε έτσι στην αρχή εκ των πραγμάτων για να είστε σίγουροι πως θα κλείσει. Γέμισε περίπου τόσο. Θα πάρετε και λίγο νεράκι γι' αυτό. Είναι πολύ. Ένα κουταλάκι. Μια κοφτή κουταλιά της σούπας. Ωραία. Λοιπόν. Κάτι να σκουπίσω τα χέρια μου. Τώρα, για να επιτύχετε αυτό εκεί το σχήμα, γιατί δεν είναι ακριβώς το σχήμα του κρουασάν αυτό. Είναι κρουασάν γιατί είναι το ημικύκλιο αυτό. Θα το πάρετε στο χεράκι και θα το ενώσετε κάπως έτσι. Το χάσα. Τώρα θα σας το ξαναδείξω. Και απλά αυτό του δίνετε το σχήμα που θέλετε. Πού είναι αυτό το μισοφέγγαρο. Το μισοφέγγαρο. Ωραία. Εγώ από εδώ που είμαι τι κάνω λοιπόν, τώρα. Από εδώ που είσαι, βάλω λίγο, λίγο νερό. Πας να βάλουμε αυτό στην άκρη. Βάλε λίγο νερό εδώ στις άκρες. Να κολλήσει. Για να κολλήσει αυτό και να είσαι σίγουρος ότι έχει κολλήσει. Ωραία. Έβαλα το νεράκι. Λοιπόν, πάρ' το τώρα να. Και... Κάτω σου βάλω λίγο αλεύρι κάτι. Ωραίος. Πήρα. Ωραία. Και. Και όπως είναι, το ανοίγεις με το χεράκι έτσι. Αχα. Να κάνει αυτό τώρα σαν α, ένα και μετά του δίνω το σχήμα τώρα. Και μετά το γυρίζεις σε μισοφέγγαρο. Αυτό εδώ το κλείνω εδώ το τη κλείνεις, γέμιση που είναι εδώ πέρα, το ναι. Άνοιγμα. Ωραία. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Καλλιτέχνης, καλλιτέχνης. Κατάλαβα. Κατάλαβες. Πάρα πολύ καλός. Νομίζω το δικό μου είναι πιο ωραίο. Εννοείται. Δεν έχω τίποτα να πω. Σύγκριση, παρακαλώ. Δεν έχω τίποτα να πω. Θα σου μάθω με τον καιρό. Μέχρι να βάλουμε εμείς να απλώσουμε ένα στο ταψάκι μας. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και σε λίγο πάλι εδώ, γιατί πρέπει να δείτε πώς θα ψήνουμε τα κουρασανάκια. Και όταν και θα το γευστικό αποτέλεσμα φυσικά. Αρέσουν, δεν αρέσουν. Έτσι δεν είναι. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ανοίγω πιταράκια, ε. Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι. Πριν το βάλουμε στο φούρνο, πάμε να κάνουμε μία επάλυψη με κρόκο αυγών. Έχουμε δύο κρόκους. Και αυτό είναι φυσικά για να πάρει χρώμα. Να πάρει ωραίο χρώμα. Αν θέλετε να είναι πάρα πολύ φυτός ο κρόκος, σας έχουμε ξαναπεί, μπορεί να βάλετε λίγο νεράκι. Εντάξει, θα αφήσουμε εμείς έτσι να πάρει πολύ ωραίο χρώμα. Και τώρα, πάνω από το αυγό, μπορείτε να απλώσετε φιλέτο αμυγδάλου.
που του ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να βάλετε φυσικά και σουσάμι και κάτι άλλο. Αλλά εδώ το αμυγδαλάκι, φιλέ το αμυγδάλο, είναι ό,τι νομίζω ό,τι το καλύτερο, ό,τι καλύτερο μπορείτε να βάλετε. Το φούρνο σε πόσους βαθμούς αν έχουμε προθερμάνει? Το φούρνο είναι υποθερμασμένο στους 180 βαθμούς, στις αντιστάσεις, δηλαδή πάνω κάτω. Και για θα υπολογίσετε ότι θα ψηθούν τα κρουασανάκια για 30 με 35 λεπτά. Ισχύει εδώ ό,τι έχουμε πει για όλα αυτά τα ζυμαράκια, τα γεμιστά, ότι πάντα η πρώτη φουρνιά κρατάει λίγο πιο πολύ ώρα, γύρω στο 5 λεπτό. Η δεύτερη φουρνιά που ο φούρνος ήδη είναι ζεστός, θέλω λίγο να μου προσέχετε, ενδεχομένως στο 30 λεπτό να πάρουν χρώμα και να είναι έτοιμα. Πολύ ωραία ιδέα για πρωινό, θα ξετρελαθούν μικροί και μεγάλοι. Ωραίο απογευματινό, θες, ξέρεις τι θα γίνει, θα μαυρίσει. Αν βάλουμε κανέλα από πάνω, Αν βάλουμε κανέλα, δεν βάζουμε κανέλα. Και για τον καφέ το πρωί, είναι ωραίο. Για τον καφέ. Είναι καφέ, γάλα, τσάι. Δεν είναι στις συνήθειες βέβαια των Ελλήνων το απογευματινό τσάι. Τι τάι, αλλά εντάξει. Όχι, εγώ πίνω τσάι 5 ώρα το απόγευμα. Σωστός Άγγλος. Α, είμαι Αγγλέζος. Φουρνίζω, ξεφουρνίζω. Λοιπόν, είπαμε ότι αυτό το ζυμαράκι, η ιδέα για αυτή τη ζύμη είναι πολύ ωραία και κρατήστε την, γιατί μπορείτε να κάνετε βάση για να είναι μια ωραία τάρτα. Έτσι, η γέμιση είναι πάρα πολύ ωραία η ζύμη. Πόσο ωραία είπαμε το ψήνωμα. Δεν θυμίζει, γύρω στα 35 λεπτά στην αρχή και μετά 30. Δεν θυμίζει τα κλασικά κρουασάν. Το σχήμα είναι αυτό. Αλλιώς η ζύμη είναι μια άλλη ιστορία. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θες καφέ τώρα, ξέρω. Η γεύση κανέλας με εμάς. Κακάκου σταφίδες. Με σταφίδα. Και κάνει ζύμη του. Κάνει τη διαφορά και το μπισκότο. Το μπισκότο γενικά σε αυτές τις γεμίσεις είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα σου κάνω μια μέρα και θα σας κάνω ωραίο κατά ήθη που έχει γέμιση με μπισκότο. Αρέσει το κατά ήθη. Πολύ. Κατά ήθη είναι, φάγεται, φέρει και λίγο παγωτάκι εσείς από το σπίτι. Εδώ πέρα. Κατά ήθη είναι παγωτό. Ναι. Πάρα πολύ. Και κατά ήθη και παγωτό, βρέω. Ναι. Και ένα καφέ, παρακαλώ. Εδώ για να βγούμε, αν δεν έχουμε καφέ τσαχάκι. Δεν είναι. Κάτι να αποτύχει. Τι τσάι το πρωί. Να σου πω και με το γάλα πάει αυτό. Mm. Εγώ τώρα θέλω και γαλατάκι. Και γαλατάκι θέλω. Με το γάλα είναι σούπερ. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς να έχετε μια υπέροχη μέρα, μια καταπληκτική μέρα, να μην αφήνετε κανένα να σας χαλάει. Έτσι, κανένα να μην αφήνετε. Κανέναν όμως. Θα χαμογελάτε συνέχεια. Όποιος πάει να σας χαλάσει το κέφι, εσείς θα αντιστέκεστε. Λοιπόν, ραντεβού αύριο πάλι εδώ, με πολύ μαγειρική και με όλη μας την αγάπη. Φιλιά πολλά. Καλά. To the east side, slide like a folk. I pack a fo-fo when I'm stepping out, go to the bang, to the boogie. If I speak, then I spoke.